11 δόσεις αρχής γενομένης από τις 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί φέτος η πληρωμή του ένφια με τα εκαθαριστικά να αναρτώνται σήμερα για το 2024. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δουν το ποσό της εκαθάρισης στον προσωπικό τους λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες η ΑΔΕ θα ανοίξει την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, με βάση τις οποίες θα γίνει νέα εκαθάριση για το ποσό του ένφια. Για την πλειονότητα των ιδιοκτητών που έλαβαν το εκαθαριστικό του φόρου, ο λογαριασμός αναμένεται να είναι ίδιος με αυτόν του 2023, ενώ λιγότερο ένφια θα πληρώσουν όσοι ιδιοκτήτες είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές και είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Σήμερα αναρτήθηκαν τα νέα εκαθαριστικά του ένφια που αφορά το 2023. Να πούμε ότι φέτος η αλλαγή είναι ότι είναι 11 οι δόσεις. Ξεκινάνε 30 Απριλίου η πρώτη δόση και τελειώνει 28 Δευτέρου του νέου έτους. Να πούμε όμως από το επόμενο έτος θα είναι περισσότερες δόσεις, θα είναι 12, οπότε αυτό φέρει ένα ντόμινο εξελίξεων και ως προς την δήλωση του Ε9, που να πούμε ότι φέτος έγινε, αφορούσε το προηγούμενο έτος και έγινε μέχρι 8 Μαρτίου, για το επόμενο έτος το Ε9 θα πρέπει να γίνεται μέχρι 31 πρώτου του 2025. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει και η διαδικασία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, με τους λογιστές ωστόσο να ζητούν ήδη παράταση, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν πρόκειται να προλάβουν την προθεσμία λήξης. Εμείς περιμένουμε τώρα για τις φορολογικές δηλώσεις πλέον να ανοίξει το σύστημα. Αναμένεται τέλος Απριλίου, αλλά και πάλι θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα ανοίξει και τι θα δούμε μέσα. Γιατί πλέον ο νέος φορολογικός νόμος με τον τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού έχει νέα στοιχεία που θα πρέπει να αντιληφθούν πάρα πολλά στοιχεία από διάφορες υπηρεσίες και θα δούμε πόσο θα γίνουν όλα αυτά. Είναι ακόμα σε συζήτηση για το πώς θα γίνει. Ξέρουμε την ημερομηνία λήξης όμως των φορολογικών δηλώσεων που είναι 36, δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν. Αλλά να μην περιμένουμε τίποτα και θα πρέπει να το ρυθμίσουν από τώρα, να λήξουν οι δηλώσεις τουλάχιστον Σεπτέμβριο, για να μην πω Οκτώβριο. Το έχετε ζητήσει εσείς ως Ομοσπονδία αυτό? Εμείς το ζητάμε κάθε χρόνο να ξέρουμε πώς θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, πότε θα βγουν οι αποφάσεις. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να βγαίνουν το Δεκέμβριο μήνα και όχι να ψηφίζονται ο νόμος το Δεκέμβριο μήνα που να ισχύει από την χρονιά που ήδη διανύουμε την προηγούμενη. Όλα αυτά μας φέρουν σε δύσκολη θέση και στο τέλος μας φωνάζουν και μας εγκαλούν ότι ζητάμε παρατάσεις. Δεν ζητάμε παρατάσεις. Το δίκαιο μας ζητάμε. Στο μεταξύ, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, σημειώνοντας πως για αυτές ισχύουν ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια και όσοι φορολογούμενοι έχουν κάνει αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση θα πρέπει χειροκίνητα να κάνουν τις εγγραφές. Το ζήτημα αυτό, αλλά και μια σειρά ακόμη θεμάτων, συζητούνται στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νέου κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Συζητείται αυτή τη στιγμή, είναι στη διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο των κώδικα φορολογικών διαδικασιών, όπου είναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, αφορά πολλά ζητήματα και ένα από αυτά είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε όλα αυτά που για μερικά λεπτά στο φόρο διαμονής ή στο τέλος της πλαστικής σακούλας είναι για μερικά λεπτά να έχουμε 250 ευρώ πρόστιμο. Όλα αυτά περιμένουμε να αλλάξουν στο καινούριο νομοσχέδιο του κώδικα φορολογικών διαδικασιών και επίσης εκεί πέρα αναφέρεται και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, όπου προσυμπληρωμένες δηλώσεις, να τονίσουμε, δεν σημαίνει τίποτα άλλο από ό,τι ίσχυαν και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που αλλάζει φέτος είναι ότι για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αν δεν υποβάλλουν δήλωση, με τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων θα υποβάλλεται αυτόματα από μόνη της η δήλωση και θα περνιέται στο σύστημα. Και αν και εφόσον χρειαστεί συμπληρωματική μετά, θα πάει ο φορολογούμενος να κάνει την διόρθωσή του. Αλλά προσυμπληρωμένες δηλώσεις, να πούμε ότι δεν αλλάζει τίποτα από ό,τι ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η ίδια διαδικασία, χρειάζονται ακριβώς τα ίδια που πρέπει να δηλωθούν φέτος. Δηλαδή, αν έχει αγοράσει κάποιος ένα αυτοκίνητο ή έχει πουλήσει ένα αυτοκίνητο ή θέλει τον επιμερισμό των ντόκων, πάλι όλα αυτά θα γίνονται χειροκίνητα. Δεν είναι προσυμπληρωμένα.